Στην τηλεφωνική γραμμή έχουμε τον μετεωρολόγο του Ναυπακτία News, τον Νίκο το Θεοδωσόπουλο. Νίκο, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα, καλημέρα σας. Λοιπόν, ο μήνας έχει 6 σήμερα, διάγουμε την πρώτη εβδομάδα του Απρίλη και πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι διερωτώνται τελικά πότε θα δούμε την άνοιξη από πλευράς καιρικών φαινομένων, δηλαδή πότε θα αρχίσει να ανεβαίνει η θερμοκρασία και αν επιμένουν τα μοντέλα για το καιρό του Πάσχα, για τον καιρό της Μεγάλης Εβδομάδας. Τι στοιχεία έχουμε μέχρι τώρα? Ναι, πιο αναλυτικά για τη Δυτική Ελλάδα, ήδη και από χτες έχουν περιοριστεί οι βροχές και έχουν σταματήσει. Και σήμερα θα έχουμε μια συννεφιά με μικρής διάρκειας έτσι, ηλιοφάνεια. Αύριο η ηλιοφάνεια θα είναι περισσότερες ώρες. Ωστόσο όμως το διήμερο αυτό σήμερα και αύριο οι βοριάδες θα πνέουν με ένταση 5 έως 6 μποφόρ στις προασπιζόμενες θαλάσσιες περιοχές, τόσο στο Βατραϊκό όσο και στο Κορινθιακό. Η θερμοκρασία αύριο θα είναι η χαμηλότερη, θα έλεγα η ψυχρότερη μέρα μέσα σε αυτή την εβδομάδα. Η μέγιστη δεν θα ξεπεράσει τους 15 και τοπικά στους 16 βαθμούς. Ωστόσο όμως από την Τετάρτη αναμένεται σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας, η οποία την Τετάρτη θα φτάσει στους 17 με 18 βαθμούς στην Δυτική Ελλάδα, Ναύπακτο, Πάτρα, Αγρίνιο. Την Πέμπτη θα έχουμε στους 19 με 20 βαθμούς. Παρασκευή θα πιάσουμε τους 21 και τοπικά τους 22. Το Σαββατοκύριακο, το Σάββατο του Λαζάρου και την Κυριακή των Βαΐων η θερμοκρασία θα είναι στους 22 και γεμάτο και 23 βαθμούς για τη Δυτική Ελλάδα. Μπαίνοντας η επόμενη εβδομάδα, όπου είναι η εβδομάδα, η μεγάλη εβδομάδα, η θερμοκρασία θα παρουσιάσει περαιτέρω άνοδο, όπως έχω πει και μέσα από τον Ναυπακτία News. Εδώ και αρκετό καιρό είναι η αλήθεια, Νίκο, ναι. Ναι, ναι, θα πιάσουμε 25-26 βαθμούς, έρχεται περαιτέρω ζέστη για τη Δυτική Ελλάδα. Χωρίς φαινόμενα όμως, έτσι. Χωρίς φαινόμενα. Και αυτό που θα αρχίσει είναι ότι μετά την Τετάρτη, Πέμπτη αυτή την εβδομάδα θα εξασθενήσει το βοριαδάκι, θα πνέει με μικρότερη ένταση. Αναμένεται όμως τη Μεγάλη Εβδομάδα μια μικρή περαιτέρω ενίσχυση των ανέμων, περίπου στα 4 με 5 μποφόρ πρόσκαιρα για τη Μεγάλη Δευτέρα, Μεγάλη Τρίτη. Μάλιστα, από ωστόσο, Μεγάλη Τετάρτη και μετά, ναι. Και Μεγάλη Τετάρτη η θερμοκρασία, είπαμε ότι Μεγάλη Τετάρτη, Μεγάλη Πέμπτη ανεβαίνει και θα πιάσουμε στους 25 και τοπικά στους 26 βαθμούς για τη Δυτική Ελλάδα και αυτό ευνοεί ο βοριάς, οι πίνεμες πλευρές πιθανόν να δώσουν και τοπικά και τους 27 βαθμούς. Αυτό, όλα αυτά τα στοιχεία δείχνουν δηλαδή με την επικράτηση των ανέμων όπου οι πίνεμες πλευρές είναι θερμότερες και πιο ξηρότερες. Ο βοριάς έχει αποξηρανική δράση για τη Δυτική Ελλάδα. Νίκο, και να έρθουμε λίγο τώρα στο κρίσιμο τριήμερο της Μεγάλης Παρασκευής, Μεγάλου Σαββάτου και Κυριακής του Πάσχα. Θα λέγαμε σε άλλες περιπτώσεις θα ενδιέφερε πάρα πολύ για το τι καιρό θα κάνει προκειμένου ο κόσμος να μετακινηθεί, να ψήσει το αρνί κτλ. Φέτος η κατάσταση είναι διαφορετική. Δεν γνωρίζουμε με ποιους τρόπους, με ποιο τρόπο, με ποιους περιορισμούς, τι περιορισμοί θα ισχύσουν σε όλη αυτή τη διαδικασία. Αλλά έχει τη δική του αξία να γνωρίζουμε τι καιρό θα κάνει. Οι καιρικές συνθήκες, άλλωστε και τη Μεγάλη Εβδομάδα το απαιτεί, θα υπάρχει μια συννεφιά τη Μεγάλη Παρασκευή. Η παραδοσιακή αστάθεια που υπάρχει, ναι, με την θερμοκρασία να σταθεροποιείται στους 25-26 βαθμούς για την Δυτική Ελλάδα. Αυτό όμως μετά την Μεγάλη Εβδομάδα, μετά το Πάσχα, φαίνεται και προς το τέλος του μήνα η θερμοκρασία θα παρουσιάσει περαιτέρω άνοδο και όπως το έχω πει
ότι με τη βοήθεια του Θεού το Πάσχα αυτή η νόσος να περιοριστεί και μπαίνοντας ο νέος μήνας, ο Μάιος μήνας, που θα έχουμε υψηλότερες θερμοκρασίες, με τη βοήθεια του καιρού να συρρυκνωθεί και να εξαλειφθεί. Άλλωστε αυτό έχει δείξει και μέσα από τον Αυπαρχία News, το έχουμε πει από 20 Μάρτη, ότι η ιατρική στην παρούσα περίπτωση νόσος είναι συνυφασμένη με τη μετεωρολογία. Και θα έλεγα, πέρα από αυτά τα περιστατικά που έχουν με την νόσο αυτή, τόσο στην Κίνα όσο στην Ιταλία, στην Ισπανία, στην Γαλλία, στο Ηνωμένο Βασίλειο, πέραν του Ατλαντικού και στις Ηνωμένες Πολιτείες, καιρικές συνθήκες είναι αυτές, και από τα στοιχεία, τα καιρικά στοιχεία είναι η θερμοκρασία και η υγρότητα κάθε μιας περιοχής, που αυξομειώνουν την μετάδοση και το ποσοστό μετάδοσης του σωματιδίου ιού, του κορονοϊού. Είναι αλήθεια, είναι αλήθεια ότι τελευταία έχουν αρχίσει και γίνονται κάποιες δημόσιες συζητήσεις για το θέμα αυτό, δηλαδή κατά πόσο η αύξηση της θερμοκρασίας ή η θερμοκρασία γενικότερα παίζει ρόλο στο υλικό φορτίο, δηλαδή στην εξέλιξη του κορονοϊού. Ναι, να σας πω, κύριε Κοργιαλά, μετά Χριστόν γινόμαστε προφήτες. Ναι. Αυτό θα μπορούσε βέβαια με την εποχική πρόβλεψη που είχαμε κάνει από 10 Μαρτίου. Όλα τα μαθηματικά προγνωστικά μοντέλα του καιρού δείχνουν σε κάθε μία περιοχή τόσο από πλευράς θερμοκρασίας το πώς θα κινηθεί, αλλά και από πλευράς υγρασίας, η υγρότητα κάθε μίας περιοχής σε όλο το βόρειο ημισφαίριο, θα έλεγα καλύτερα, αλλά και για το νότιο ημισφαίριο. Αλλά στο νότιο ημισφαίριο, όταν ξεκίνησε αυτή η νόσος, ήταν θερινή περίοδο, ενώ για το βόρειο ημισφαίριο, όταν ξεκίνησε από την Κίνα, ήμασταν μέσα στην καρδιά του χειμώνα. Αυτό είναι αλήθεια. Ναι. Σήμερα, με τα στοιχεία τα οποία έχουμε σήμερα και μάλιστα και την προηγούμενη εβδομάδα, μέσα από αυτή την εκπομπή με τον κύριο Δελιμάρη, αυτή η εβδομάδα είναι μεγάλη εβδομάδα για τους καθολικούς. Το είχα πει ότι οι θερμοκρασίες από Ισπανία, Ιταλία, Γερμανία, αλλά και στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι θερμοκρασίες θα ανέβουν σε εξαιρετικά υψηλές τιμές και θα περιορίσουν. Θα περιορίσουν την νόσο αυτή. Και ήδη τα βλέπουμε τα αποτελέσματα και θα δούμε μέσα σε αυτή την εβδομάδα ότι θα έχουμε μία μείωση. Εδώ για την περιοχή μας, για τη χώρα μας, είχαμε μία διαταραχή και περισσότερο η Ανατολική Υπηρετική Ελλάδα και ανατολικότερα προς την πλευρά της Τουρκίας. Και εκεί είχαμε πει ότι θα είναι χαμηλότερες θερμοκρασίες και ότι εκεί θα έχουμε αύξηση. Θα ευνοήσει την έξαρση της νόσου. Ναι, ναι. Ναι, της έξαρση της νόσου. Άρα εδώ υπάρχει, σχετίζεται. Ειλικρινά θα ήθελα να κάνω μία ξεκινώντας τη μετεωρολογική μου καριέρα, που πέρα από τις προγνώσεις για το κοινό, και μάλιστα ξεκίνησα αεροναυτικού ενδιαφέροντος προβλέψεις, στην εκπαίδευσή μου υπήρχε και το μάθημα της γεωργικής μετεωρολογίας, όπου η γεωργική μετεωρολογία για το φυτικό οργανισμό και οι επιπτώσεις που θα υπάρχουν και όσο αναφορά στην ανάπτυξη και στις ασθένειες που υπήρχαν και υπάρχουν και σήμερα προγνώσεις και προβλέψεις αγρομετεωρολογικού ενδιαφέροντος. Αυτό είναι αλήθεια. Άλλωστε υπάρχουν και σήμερα, παρακολουθούμε, είμαστε δέκτες δηλαδή των αγροτικών δελτίων καιρού. Στο μέλλον, έτσι είναι όπως είναι στο φυτικό οργανισμό, έτσι είναι και ο ανθρώπινος οργανισμός, ο οποίος είναι πολύ πιο πολύπλοκος, θα έχουμε και ιατρομετρολογικού ενδιαφέροντος
προγνώσεις και προβλέψεις που ξεκίνησε φέτος, από την προηγούμενη χρονιά και φέτος, που επηρέασε σχεδόν όλο τον πλανήτη.